Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο πολιτικό σχόλιο με τον Θεόφιλο Παπαδόπουλο. Είχαμε μείνει την τελευταία φορά, καλησπέρα Θεόφιλε, για αυτά που έχουμε μπροστά μας με ορίζοντα τις αυτοδιοικητικές αλλά και τις εθνικές πρωτίστως εκλογές. Μιλούσαμε για το διακύδευμα αυτών των εκλογών αλλά και τις ζυμώσεις που γίνονται σε πολιτικό επίπεδο στη δημόσια συζήτηση εν ώψη και των υποψηφιοτήτων, που δεν είναι και λίγες. Το ενδιαφέρον τουλάχιστον αυτό δείχνει. Ναι, μιλήσαμε χθες και δώσαμε μεγάλη έμφαση για το ποια πρέπει να είναι η ημερήσια διάταξη σε ό,τι αφορά τον προεκλογικό καθαρά πολιτικό λόγο, το τονίζω για ακόμη μια φορά, που θα πρέπει να τεθεί στο τραπέζι, στις κουβέντες, στις συζητήσεις που θα γίνουν ανά τη χώρα από τους υποψηφίους αλλά και από τα κόμματα, για να μπορέσουν οι πολίτες μέσα από μια σοβαρή και υπεύθυνη εικόνα και μέσα από ένα σοβαρό και υπεύθυνο πολιτικό διάλογο να επιλέξουν τα πολιτικά κόμματα αλλά και αυτούς οι οποίοι θα τους εκπροσωπήσουν στο αυριανό κοινοβούλιο, το οποίο θα προκύψει μέσα από την εκλογική διαδικασία. Όμως, Κωνσταντίνε, συμβαίνει και το εξής παράδοξο. Ενώ όλο αυτό το κομμάτι, όλο αυτό το διάστημα ζούσαμε τραγέλαφους πάρα πολλούς και συνεχίζονται δυστυχώς, ξαφνικά έρχεται χθες η κυβέρνηση για ακόμα μια φορά, θα τονίσω να πω για χιλιάδες φορές, το κάνει τα τελευταία χρόνια, έρχεται ουσιαστικά και εμπέζει τους Έλληνες πολίτες με το περίφημο καλάθι της νοικοκυράς. Βλέποντας ότι ακόμη δεν μπήκε το νέο έτος, το 2023, έχουμε ένα ντόμινο ανατιμήσεων πάνω από 10% σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, ξαφνικά έρχεται και σου λέει η κυβέρνηση δια του Υπουργού, του κ. Γεωργιάδη, ότι το καλάθι θα συνεχιστεί μέχρι και τον Ιούνιο και θα το μεγενθύνουμε. Δεν το μεγενθύνει, ουσιαστικά παίζει. Τι κάνει? Μέχρι τώρα είχαμε συγκεκριμένα προϊόντα. Τώρα θα βάλουμε και ένα προϊόν φίρμα, το οποίο βέβαια θα είναι σε χαμηλότερη τιμή. Αλήθεια, ποιος κοροϊδεύει ποιον και γιατί πρέπει οι Έλληνες πολίτες να μείνουν σε αυτόν τον διάλογο, γιατί πρέπει οι Έλληνες πολίτες να παρακολουθούν όλο αυτό το θέατρο του παραλόγου, τη στιγμή βέβαια που μπροστά μας έχουμε μια εκλογική διαδικασία και ο καθένας νομίζω ότι είναι σόφρον και μπορεί να επιλέξει, γιατί τον έχει κουράσει όλη αυτή η φλιαρία η οποία δεν εξυπηρετεί και δεν δίνει τίποτε. Τώρα, όλο αυτό δεν μένει μόνο στο κομμάτι το πολιτικό και το κοινοβουλευτικό, μεταφράζεται και σε επίπεδο αυτοδιοικητικό. Αν μείνουμε στη Δυτική Μακεδονία, θα διαπιστώσουμε ότι αυτοί οι οποίοι θέλουν να αποτελέσουν κάποιες ξεχωριστές φωνές είναι αυτοί οι οποίοι χρησιμοποιούν το μανδύα του ανεξάρτητου, αλλά εδώ συμβαίνει το εξής περίεργο και παράδοξο. Κανένας από αυτούς δεν είναι ανεξάρτητος, γιατί όλοι τους από πίσω κουβαλάνε ένα κομματικό χιτώνα, κουβαλάνε ότι ανήκουν σε ένα κομματικό στρατό ή ανήκαν τα προηγούμενα χρόνια και δεν μπορούν να ξεφύγουν, να απελευθερωθούν από αυτή τη φυλακή η οποία επί σειρά ετών λειτουργήσε πάνω τους και αυτοί βέβαια από την πλευρά τους άλλοι την αξιοποιήσανε, βλέπε το ευρύ φάσμα των συνδικαλιστών αλλά και κάποιων στελεχών οι οποίοι απολαμβάναν τα θετικά και μόνο τα θετικά και δεν είχαν αρνητικά. Και ο απλός ο λαός, ο απλός ο πολίτης, ο οποίος περίμενε να του γίνει το όποιο μικρό ρουσφετάκι, επειδή ήταν άμεσα εξαρτημένος από αυτούς, τι έφτιαχνε, ενέδιδε, ήθελε να κάνει τη δουλειά του σκεφτόμενος και αυτός ως ένα βαθμό κουτοπώνυρα και δεν αντιδρούσε. Τώρα όμως που όλα αυτά έχουν γκρεμιστεί, αυτός ο ζυγός έχει σπάσει, αυτή η αλυσίδα στην κυριολεξία έχει σπαραλιαστεί, βλέπουμε λοιπόν ότι οι πολίτες θα λειτουργήσουν διαμετρικά αντίθετα. Θα μου πείτε, θα γίνει αυτό? Αν δεν γίνει αυτό, τότε κανένας μας δεν πρέπει να ομιλεί ότι αυτό που βιώνουμε είναι απόρρια κακών πολιτικών επιλογών και ότι αυτό που βιώνουμε δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ. Άρα λοιπόν, εμείς φταίμε, εμείς είμαστε οι υπέτειοι που παρεχόμαστε αυτήν την κατάσταση. Αυτό λοιπόν όλο το περιβάλλον έρχεται και σε επίπεδο έτσι πρώτου και δεύτερου βαθμού, το οποίο σε μεγάλο βαθμό θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο σε ό,τι αφορά τις επιλογές. Μέχρι σήμερα τα πρόσωπα που έχουμε δεν μας πιστοποιούν ότι θα υπάρχει ένα γενικευμένο ενδιαφέρον και θα υπάρχει μια άλλη πρόταση εναλλακτική, ποιοτική, παραγωγική και αναγεννητική, γιατί διαπιστώνουμε ότι τα πρόσωπα έρχονται από το παρελθόν, είναι το παλιό, δεν είναι το νέο, γιατί το νέο άμα είχαμε το νέο σε επίπεδο ιδεών, δεν έχουμε ιδέες, δεν έχουμε πολιτικό λόγο, δεν έχουμε ιδεολογίες σήμερα. Σήμερα κινούμαστε στα πλαίσια ανωνύμων εταιριών, όπως είναι τα κόμματα, έτσι θα καταντήσουν και οι συνδυασμοί είτε στο πρώτο είτε στο δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Το καταλαβαίνεις και εσύ βέβαια, που είσαι στο μάχημο ρεπορτάζ, βλέπεις λοιπόν ότι κανένας μα κανένας δεν ανοίγει το στόμα του να πει κάποια πράγματα, τι θα συμβεί στη Δυτική Μακεδονία στην πολύ δύσκολη περίοδο της βίαιης απολιγνητοποίησης, τι θα συμβεί στη Δυτική Μακεδονία στην πάρα πολύ δύσκολη περίοδο
του δημογραφικού, της δημογραφικής συρρήκνωσης με ό,τι αυτό συνεπάγεται, τι θα συμβεί σε μια Δυτική Μακεδονία που στην κυριολεξία είναι χωρίς ταυτότητα σε όλα τα επίπεδα, δεν έχει οικονομική, παραγωγική, δημιουργική, αναπτυξιακή, επιχειρηματική, τουριστική. Τι έχει η Δυτική Μακεδονία και θα πρέπει να επιλέξουμε αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να κατέβουν υποψήφιοι, να βγουν δήμαρχοι ή περιφερειάρχοι και μαζί να την ψήφα. Πραγματικά. Δεν θέλω να είμαι έτσι απορριπτικός και ισοπεδωτικός, αλλά αυτό βλέπω διαχρονικά, αυτό διαπιστώνω. Δεν έχουμε τίποτε. Δεν έχουμε ανθρώπους οι οποίοι λένε κάτι το διαφορετικό. Απέναντι στην κατυπερβολή που χρησιμοποιείς στις φράσεις σου, ο πολίτης έχει ευθύνη. Υπονόησες μια ευθύνη ότι ψάχνει το μικρό ρουσφέτη για να ικανοποιηθεί, για να ψηφίσει. Οι επιλογές του θα είναι επιλογές προσώπων ή θα πάει και με μια κομματική δική του προτίμηση και θα ψηφίσει στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Το είπα καθαρά ότι οι πολίτες είναι εγκλωβισμένοι. Αν δεν απελευθερωθούν, θα έχουμε μία από τα ίδια. Εγώ θα έλεγα και υπεύθυνοι, όχι μόνο εγκλωβισμένοι. Το να χαρακτηρίζεις ότι δεν υπάρχει κάτι σήμερα στη Δυτική Μακεδονία σε ό,τι αφορά τις αντιπροσωπεύσεις που μας προκύπτουν σε διάφορες εκλογικές αναμετρήσεις, τους ανθρώπους που δείχνουν να έχουν από την πλευρά τους, ας πούμε, ένα ενδιαφέρον και θέλουν να κατέχουν σε μια εκλογική διαδικασία, σε εκλογικές διαδικασίες. Επειδή τους έχω διαχειριστεί πάρα πολλά χρόνια και από το κομμάτι της δημοσιογραφίας, είτε λέγεται ραδιόφωνο, είτε λέγεται τηλεόραση, είτε λέγεται γραπτός και έτυπος λόγος, έχω διαπιστώσει ότι καταρχάς ο καθένας από αυτούς, καθαρά πράγματα, να μιλήσουμε έξω από τα δόντια, δεν έχω μάθει να χρησιμοποιώ, ας πούμε, θεατρινισμούς, ο καθένας από αυτούς παίζει ένα θέατρο. Ένα θέατρο το οποίο είναι και πολύ κακό σαν παράσταση. Αυτή είναι όταν την βλέπουμε και την παρακολουθούμε. Ότι θέλει να κάνει τη δουλειά του και στο διατάφτα, όταν θέλει να συγκρουστεί και πρέπει να συγκρουστεί με τις εκάστοτε κεντρικές κυβερνήσεις, σιωπά, γιατί από τη μία είναι ότι μπορεί να ανοίγει στον πολιτικό χώρο τη κυβέρνηση που έχουμε εκεί το διάστημα, ή από την άλλη θέλει να κάνει τη δουλειά του. Ποια είναι η δουλειά του? Θα μου βάλει ένα ερώτημα. Όλοι αυτοί δεν αγαπάνε τον τόπο τους, δεν θέλουν το καλό του τόπου τους? Δεν θα διαφωνήσω. Εκτιμώ ότι όλοι αγαπάνε τον τόπο τους, αλλά δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχουν τις δυναμικές, δεν έχουν το ανάστημα, δεν έχουν το μορφωτικό εκείνο ανάστημα, γιατί αυτό ηγεμονεύει, αυτό είναι η δυναμική των ανθρώπων που ασχολούνται με την αυτοδιοίκηση και την πολιτική, να επιβληθούν σε δισεκάστοτε κυβερνήσεις τα ανώτατα κλιμάκια, εδώ εισαγωγικών ανώτατα κλιμάκια, τα οποία κατά μεγάλο βαθμό ορίζουν την τύχη και την προοπτική των τόπων μας. Γι' αυτό λοιπόν λειτουργώ πολύ σκληρά απέναντι σε όλους αυτούς. Για παράδειγμα, ας δούμε τη Δυτική Μακεδονία σαν ένα κάδρο, ένα μεγάλο ανάγλυφο, και ας απαντήσουμε στα ερωτήματα που έθεσα πριν από λίγο. Δηλαδή, αναπτυξιακό υστέρημα, οπισθοδρόμηση καταστροφή, δεν υπάρχει τίποτε σε όλα τα επίπεδα που ακούνε, τουρισμό, οικονομία, ανάπτυξη, επιχειρηματικότητα, περιβάλλον, όλα αυτά τα βλέπουμε. Αλλά αυτό τι έχουμε να κάνουμε, με καθρεφτάκια και φουρφούρια, δηλαδή αιωλικά. Και όλα αυτά κάποιοι θέλουν να στα παρουσιάσουν ότι είναι μια αναπτυξιακή πρόταση, μια αναπτυξιακή διαδικασία. Να θυμίσω το White Dragon, να θυμίσω τα εργοστάσια αποθήκευσης ενέργειας με τις μπαταρίες. Να θυμίσω τι άλλο, να θυμίσω ότι θα έρθουν μεγάλες αυτοβιομηχανίες στην Κοζάνη, στη Δυτική Μακεδονία να επενδύσουν. Μα καλά κάνουμε πλάκα τώρα, ποιος κοροϊδεύει ποιον. Όταν γνωρίζουμε ότι οι μεγάλες αυτοβιομηχανίες θέλουν να έχουν δίκτυα, να έχουν πολύ γρήγορες και άμεσες προσβάσεις και με μικρά κοστολόγια θα επιλέξουν οι Κοζάνη να κάνουν εργοστάσιο, ή θέλουμε να γίνουμε εδώ πάνω μια οικονομική ζώνη που θα μεγεθύνει και θα επεκτείνει ακόμα περισσότερο τη φτωχοποίηση και την καταστροφή του τόπου? Είναι πολλά ζητήματα τα οποία δυστυχώς, και αυτό με θλίβει, μέχρι σήμερα δεν τόλμησε κανένας από αυτούς που ασχολούνται και εμπλέκονται διαχρονικά και με την αυτοδιοίκηση και με τον κοινοβουλευτισμό να αγγίξει, και δεν θα το κάνει ποτέ αν δεν γίνει μια ανατροπή τεράστια η οποία θα φέρει τα πάνω κάτω. Άνω, τελεία. Δίνουμε συνέχεια στην επόμενη μας συνάντηση. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.